στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου της αντιπολίτευσης. Ο συνδυασμός μας άσκησε κριτική στον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επικοδομητική κριτική, όπως έχουμε αποφασίσει να κάνουμε, για το καλό και το συμφέρον των Δημοτών του Δήμου Κορινθίων. Το μήνυμα, το οποίο επανέλαβα, γιατί το έχω πει και άλλες φορές, προς τον κύριο Πνευματικό και τον κύριο Χασικίδη ήταν: λειτουργήστε σωστά ή κρατηθείτε. Και δώσαμε παραδείγματα τι εννοούμε με αυτό. Εννοούμε ότι, το είπαμε άλλωστε απερίφραστα, ότι η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου διακρίνεται από αυθαιρεσία, είναι συχνά παράνομη και επικίνδυνη για τα συμφέροντα των Δημοτών, αλλά και τις αποφάσεις που παίρνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα παραδείγματα που δώσαμε ήταν αρκετά. Θα επικεντρωθώ σε 3 από αυτά. Το πρώτο είναι το θέμα του προϋπολογισμού. Είναι πρωτοφανές, είναι πρωτόγνωρο στην Ελλάδα να επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό. Είναι μια κορυφαία συνεδρίαση, η συνεδρίαση για την ψήφιση του προϋπολογισμού. Δεν έγινε η δουλειά σωστά, για να χρησιμοποιήσω τη φρασιολογία που συχνά χρησιμοποιεί ο κύριος Πνευματικός. Και για τον λόγο αυτό ήταν απαραίτητο να ανακληθεί ο προϋπολογισμός που είχε ψηφιστεί και να ψηφιστεί καινούριος. Δεν την πήραμε εμείς την πρωτοβουλία για να ξαναφέρουμε τον προϋπολογισμό, την πήρε το Προεδρείο και η πλειοψηφία. Και αυτό αποδεικνύει ότι για να χρειάζεται καινούρια ψήφιση του προϋπολογισμού, η πρώτη ψήφιση δεν ήταν σωστή. Είχε εντοπίσει ο κύριος Κορδώσης έγκαιρα τα προβλήματα, αλλά η πλειοψηφία δεν ήθελε να ακούσει. Όταν ο Κορδώσης και εγώ είχαμε πει ότι πρέπει να προσέξουν τον προϋπολογισμό, γιατί όταν καθυστερεί ο προϋπολογισμός δεν πληρώνονται, και δεν είναι δική μας ευθύνη, αλλά ευθύνη της πλειοψηφίας. Η καθυστέρηση αυτή δεν επιτρέπει να πληρωθούν προμηθευτές, να πληρωθούν εργολάβοι, και αυτό είναι κακό. Είναι Φεβρουάριος ήδη και τώρα θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός. Αναφερθήκαμε επίσης στην κακή λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής, εκεί όπου άλλα αποφασίζονται στην Οικονομική Επιτροπή και άλλα γράφονται στα πρακτικά και άλλα ανακοινώνονται στην Διάβγεια. Ο κ. Πανταζής θα σας πει λεπτομέρειες γι' αυτό και το ποιες ήταν οι αποφάσεις που αφορούν τις προμήθειες για την σύντηση που γίνεται στο κοινωνικό παντοπολείο, στο μουσικό σχολείο και τα νηπιαγωγεία. Εκεί θα δείτε ότι για άλλη μια φορά προώνονται οι προμηθευτές φίλοι του Δημάρχου, όλος τυχαίως, και βεβαίως θα σας πει ο κ. Πανταζής τις λεπτομέρειες του θέματος, οι προσφορές ακολουθούν, ενώ οι αποφάσεις δείχνουν ότι προηγούνται κτλ. Εκείνο που εγώ θέλω επίσης να αναφέρω είναι η κακή συμπεριφορά του Προεδρείου όσον αφορά την ένστασή μας που έγινε για την παράνομη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας, της ΔΑΕΚ. Εμείς είχαμε, ως οφείλαμε, την υποχρέωση, υποβάλλει ένσταση ότι είναι παράνομη η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΚ από καιρό, διότι βαπτίστηκαν δημοτικοί σύμβουλοι ότι είναι δημότες και με τον τρόπο αυτό άλλαξε η αναλογία δημοτικών συμβούλων και δημοτών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο νομοθέτης προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει μια ορισμένη αναλογία για να μεταφέρεται η φωνή των δημοτών αυτούσια στο Διοικητικό Συμβούλιο. Προφανώς δεν θέλει ο κύριος Πνευματικός και ο κύριος Χασικίδης να ακούσει τους δημότες και γι' αυτό βάφτισε ορισμένους δημοτικούς συμβούλους δημότες και τους έβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ενώ έπρεπε να έχει απαντηθεί από την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση μέσα σε 2 μήνες η ένστασή μας, καθυστέρησε και ρώτησα, αλλά απάντηση δεν πήρα. Από μεθόδευση του Δήμου Κορινθίων ή από ανικανότητα, καθυστέρησε 2 μήνες και 1 μέρα, δηλαδή όσο ακριβώς χρειαζόταν, γιατί η απάντηση που δόθηκε στην περιφέρεια ήταν μετά από 2 μήνες και 1 μέρα, δηλαδή εκτός προθεσμιών, για να πει η αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση ότι πέρασαν οι 2 μήνες που έπρεπε να απαντήσω, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί είναι εκπρόθεσμο. Ό,τι και να πω. Δεν απάντησε ο κύριος Χασικίδης, ούτε ο κύριος Πνευματικός. Αυτό έγινε από ανικανότητα του Δήμου ή από μεθόδευση κακή για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την απάντηση. Βεβαίως εμείς θα προσφύγουμε εκεί που πρέπει στην επιτροπή του άρθρου 152. Αλλά προειδοποιήσαμε ότι
οι όποιες αποφάσεις παρθούν από την αναπτυξιακή είναι παράνομες εφόσον έχει παράνομη σύνθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και τον πρόεδρο τον προειδοποιήσαμε να προσέχει, διότι θα κριθούν και αυτές οι αποφάσεις παράνομες. Όπως επίσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από τους υπαλλήλους, γιατί εδώ τέθηκε και κάτι άλλο χθες από τον κύριο Πνευματικό. Ενώ τον προειδοποιήσαμε να μην αποδώσει ευθύνες για τον προϋπολογισμό ή άλλα θέματα στους υπαλλήλους, γιατί οι υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν πολύ καλά, εκείνοι που έχουν την ευθύνη είναι αυτοί οι αιρετοί που υπογράφουν. Παρ' όλα αυτά και για τον προϋπολογισμό, ο κύριος Πνευματικός κρύφτηκε πίσω από τους υπαλλήλους λέγοντας ότι είναι λάθη των υπαλλήλων αυτά που έγιναν. Αυτό που συνέβη και χτες, όπως είπε και ο κύριος Νανόπουλος, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία παραδοχή με την ομόφωνη ψήφιση της ανάκλησης της προηγούμενης απόφασης που είχε πάρθει κατά πλειοψηφία και αφορούσε τον προϋπολογισμό. Επανειλημμένως είχαμε εστιάσει όσο φύλαμε σαν αντιπολίτευση ότι ο προϋπολογισμός είχε θέματα. Είχαμε πει και στην ψήφισή του σαν παράταξη. Στην τελευταία συνεδρίαση είχα εστιάσει πραγματικά ότι και τα σημεία τα οποία είχαν πρόβλημα, ανταυτού δεν είχα πάρει ούτε μία απάντηση. Λέγανε σε διάφορα πηγαδάκια και ήταν διάχυτη η αίσθηση ότι ήταν σωστός και ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό με ανάγκασε σε συνεννόηση πάντα με την παράταξη που ανήκω, όπως οφείλουμε, να καταθέσω μία ένσταση η οποία ξεκίνησε και αυτός ο έλεγχος. Προσπάθησαν χθες να κάνουν μια ξεκάθαρη υποτίμηση των δικών τους παρέψεων. Απλά όμως διαψεύστηκαν, αυτοδιαψεύστηκαν ήδη με την ομόφωνη ψήφιση της ανάκλησης της προηγούμενης απόφασης που είχαν ψηφίσει ήδη. Άρα λοιπόν ας σταματήσουν να υποτιμούν το γεγονός και ας αναλάβουν τις ευθύνες. Εμείς όσο φύλαμε συνεχίσαμε να ερευνούμε το θέμα, τονίσαμε όλες τις ατέλειες που είχε. Μάλιστα τους ανέφερα ότι εμείς ξεκινήσαμε αυτό που έπρεπε να κάνουν και προσέξτε, διότι αν δεν καλυφθούν όλες οι ατέλειες, τους ανέφερα κάποια σημαντικά και κομβικά στοιχεία στα οποία μπορεί ο προϋπολογισμός εκ νέου να έχει προβλήματα, η ευθύνη πλέον είναι ολοκληρωτική δική τους. Και γι' αυτό το λόγο εμείς πλέον δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό χθες, διότι θεωρούμε ότι δεν θα γίνουμε συνένοχοι στον τρόπο λειτουργίας που ήδη έχουν λέξει. Ένας τρόπος εντελώς αλαζονικός, χωρίς να μας ακούν, χωρίς να δίνουν βάση σε αυτά που τονίζουμε. Σε εσάς, στους δημότες, για όλα όσα αισχρά συνέβησαν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, με ευθύνη του Προέδρου του και του κ. Δημάρχου. Είναι ανεπίτρεπτο μέσα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου να γίνονται επιθέσεις λεκτικές, φραστικές, να ακούγονται βλασφήμιες και να γίνονται μάλιστα και προσπάθεια να χειροδικήσουν δημοτικοί σύμβουλοι εναντίον εκπρόσωπου του τοπικού τύπου, ο οποίος δεν είναι αρεστός στην παράταξη της πλειοψηφίας. Αυτά συμβαίνουν μόνο σε συγκεκριμένα καθεστώτα, τα δικτατορικά. Εδώ, τουλάχιστον εφόσον ισχυριζόμαστε ότι έχουμε κάποια δημοκρατία και πιστεύω ότι έχουμε, θα έπρεπε η αντιμετώπιση να ήταν διαφορετική και οπωσδήποτε έξω από αυτή την αίθουσα. Και πάλι ζητώ συγγνώμη. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η συμπεριφορά η χθεσινή είχε ένα συγκεκριμένο λόγο. Είχε συγκεκριμένο λόγο το ότι έχασαν την ψυχραιμία τους, διότι γίνεται αντιληπτό πλέον στους δημότες ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν έστω και τα μικρά πράγματα τα οποία μπορούν να διαχειριστούν, τα γραφειοκρατικά, τον προϋπολογισμό. Φτάνουμε δηλαδή να έχει προϋπολογισμό ο Δήμος εγκεκριμένο το Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να έχει από πέρσι τον Οκτώβριο. Με δικιά τους αποκλειστική ευθύνη. Επίσης, επειδή είχαμε θέσει σαν θέμα αυτό το οποίο είπε και ο κ. Νανόπουλος, της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν το έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα, διότι προτιμήσαμε να το συζητήσουμε μέσα στα όργανα, μέσα στην ίδια την Οικονομική Επιτροπή, μέσα στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, για να πάρουμε τις απαντήσεις. Θα ήθελα λίγο να σας πω ένα μικρό ιστορικό με λίγες λεπτομέρειες. 28 Ενδεκάτου έγινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, όπου ακυρώθηκε κάποιος διαγωνισμός, ο οποίος αφορούσε ρόφημα για το Μουσικό Γυμνάσιο, για τους παιδικούς σταθμούς, για το Κοινωνικό Παντοπολείο. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης λόγω σφαλμάτων του Δήμου του Κορινθίων.
Επειδή βέβαια ο νέος διαγωνισμός θα καθυστερούσε και όπως έχει καθυστερήσει, δεν μπορούσαμε να αφήσουμε να πεινάσουν τα παιδιά και δεχτήκαμε την πρόταση του κ. Δημάρχου, που είναι και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, να δώσουμε την έγκριση απευθείας ανάθεση με συγκεκριμένες προτάσεις. Αντί αυτού, είδαμε στο δημοσιευμένη στη διάβγεια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τελείως διαφορετικά πράγματα που έχουν και οικονομικό αντικείμενο και μάλιστα δημιουργούν και ωφέλεια στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.